Μόλις πάμε, να έρθει μπροστά και το Σύνταγμα λοιπόν να το δούμε. Να δω το Σύνταγμα, κοιτάξτε. Υπάρχουν, έχουν αρχίσει και μπαίνουν αντίσκηνα. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι να μείνουν εκεί. Καλημέρα Γιώργο Γρηγοριάδη, καλημέρα Βαγγέλη Σαρή. Καλημέρα σας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Έχουν αρχίσει και μένουν εκεί. Το είπαμε από εχθές. Εχθές ήταν δύο τα αντίσκηνα. Είχε γίνει ένα ανοιχτό κάλεσμα. Σήμερα μετράμε ήδη 10 αντίσκηνα και νομίζω πως κορύφωση θα έχουμε απόψε το βράδυ Παρασκευή, εν ώψη του Σαββατοκύριακου, που πάρα πολλοί, κυρίως νέοι αγανακτισμένοι, θα πάρουν τα αντίσκηνά τους και θα έρθουν να τα στήσουν εδώ στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Είναι και Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη Σαρή, κάτι ανάλογο και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Κάτι ανάλογο και εδώ, δεν είμαστε κάποιο κάμπινγκ, είμαστε στην καρδιά της πλατείας Συντάγματος. Υπάρχουν και εδώ περίπου 10 αντίσκηνα. Για να καταλάβουμε και το που είμαστε, θα μας το δείξει τώρα μέσα ο Γιώργος Ογκριλής. Να γυρίσει λίγο να δούμε, γιατί γύρω-γύρω, να δούμε που είμαστε. Να δούμε που είμαστε, παραμένουν πανώ σε κάθε γωνία της πλατείας Συντάγματος. Πανώ ακόμη και στα γαλλικά που παροτρύνουν και τους Γάλλους να ξυπνήσουν. Εσείς πότε θα ξυπνήσετε, γράφει το πανώ στα γαλλικά που μας δείχνει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Ογκριλής. Η αντίδραση του κόσμου που περνάει ποια είναι, Βαγγελή? Η αντίδραση του κόσμου που περνάει, κοιτάει και δεν πιστεύει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν παραμείνει εδώ όλο το βράδυ και κάτω από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που είχαμε. Ωραία, δώσουν στρατευού το βράδυ λοιπόν. Να έρθουν και αυτοί. Να δούνε, όμορφα είναι. Ίσως είναι και άνθρωποι που ποτέ. Νέα παιδιά που ποτέ δεν είχαν τη δυνατότητα να διαμαρτυρηθούν και όλες τις συγκεντρώσεις. Ειρηνικές. Ρωτήσαν ένα πολιτικό, θα περνάγατε μέσα από την πλατεία Συντάγματος? Όχι, λέγε, δεν ήταν κομματική εκδήλωση. Καλά, εγώ νομίζω ότι ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να περάσει, Γιώργο, για άλλους λόγους. Δεν βλέπεις το Παυτοτάσο. Λέει, δεν είναι κομματική εκδήλωση. Και κομματική. Δηλαδή εκείνος ήθελε την σημαία του κομματός του για να πάει σε εκδήλωση. Και εκεί σε προστατευμένο περιβάλλον θέλω να πάω. Μα δεν του κάνανε και πέρα, δεν του κάνανε τίποτα. Αλλά είναι δυνατόν να απαντάς ότι δεν θα πήγαινε γιατί είναι κομματική εκδήλωση και δεν ξέρω ποιοι είναι όλοι αυτοί? Έλληνες είναι όλοι αυτοί. Έλληνες είναι όλοι αυτοί. Που χάσετε δουλειά. Οι οποίοι δεν δέχονται ούτε καπέλα κομματικά, ούτε καπέλα συνδικαλιστικά, ούτε κανέναν άλλο καπέλο. Τη δουλειά και ξέρετε, θα αυτά τα περί τα απολιτικ τα φοβάμαι εγώ. Είδαμε και τα πολιτικ. Είδαμε, εσείς φοβόσαστε τα απολιτικ και εκείνοι φοβούνται τα απολιτικ. Το πολιτεύεστε με τον τρόπο αυτό, όχι την πολιτική. Με την πολιτική δεν έχει κανένα πρόβλημα. Με τον τρόπο που πολιτεύεται, που πολιτεύονται έχουν πρόβλημα. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή περνάμε κρίσιμες και σημαντικές στιγμές, οι οποίες οφείλονται σε ποιους? Σε κανέναν εκ των παρόντων. Έτσι, σε κανέναν εκ των παρόντων. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και εκ των όσων μας βλέπουν από το σπίτι, έτσι.